Time is always on the run. Τώρα, μια και μιλήσαμε για τη φωτιά στο ζευγαριό Κορυθίας, έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Βελουβόχας, τον κύριο Θανάση Μανάβη. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας και σε εσάς. Τρομάξατε το βράδυ, Δήμαρχε, για τη φωτιά, έτσι? Γενικώς τρομάζουμε τώρα τελευταία. Είμαστε σε επιφυλακή συνέχεια. Έρχονται συνέχεια μηνύματα την πολιτική προστασία. Οπότε κρατάμε βάρδιες 24 ώρες, 24 ώρες για την πυροφυλακή και για την πυρασφάλεια. Έχουν μπει πάρα πολλές φωτιές το τελευταίο καιρό στα συγκεκριμένα σημεία και συνέχεια παρεμβαίνουμε αμέσως όσο μπορούμε μαζί με την πυροσβεστική, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι όλα τα παιδιά πολύ άξια και ανταποκρίνονται αμέσως στα τηλεφωνήματά μας. Και έτσι δίνουμε λύση στα προβλήματα με τις φωτιές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί να γίνει και τίποτα άλλο. Δήμαρχε, με το θέμα του νερού, τι γίνεται εκεί στην περιοχή τώρα? Υπάρχει επάρκεια? Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα όπως είχαμε παλιά? Υπάρχει μια επάρκεια, υπάρχουν πολύ ελάχιστες διακοπές και μια μικρή έλλειψη ποσότητας, η οποία στις επόμενες μέρες θα τακτοποιηθεί. Δεν είναι το κακό που είχαμε παλιά, έτσι? Καλά, εννοείται ότι δεν είναι το κακό που είχαμε παλιά. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα φέτος το καλοκαίρι, γι' αυτό είναι ευχάριστο ότι είναι μεγάλο. Το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει σίγουρα. Οι τουρίστες μας και ο κόσμος μας, πρώτα ο κόσμος και μετά οι τουρίστες μας, θα έχουν όλες τις ποσότητες που χρειάζονται. Όμως όλα αυτά χρειάζονται και μία σύνεση, την χρήση του νερού, κάποια οικονομία, γιατί όσο νερό και αν υπάρχει, θέλει και την ανάλογη χρήση. Ναι, εννοείται. Έχετε βγάλει κάποια ανακοίνωση ότι δεν πρέπει να ποτίσουν χωράφια ή με το πόσιμο νερό ή με το νερό της βρύσης? Πόσιμο νερό εμείς δεν έχουμε. Αυτό το διόρθωσα, της βρύσης. Ναι, το νερό που έχουμε για να κάνουμε το μπάνι μας και τη λάτρα μας είναι αρκετό για να καλύψει τις ποσότητες. Έχουμε βγάλει πολλές ανακοινώσεις. Ναι. Έχουν πέσει πάρα πολλά πρόστιμα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με τα πρόστιμα. Και έχουμε μπει και στις διαδικασίες να ψάχνουμε και τα κακώς κείμενα. Μακάρι. Και ο τουρισμός πώς πάει φέτος, πώς φαίνεται να πηγαίνει, μάλλον που άνοιξε η περίοδος? Πιστεύω ότι φέτος στο Βραχάτι θα είναι ο καλύτερος τουριστικός προορισμός περιοχής. Ήδη το έχει δείξει. Είναι καλό το δείγμα δηλαδή? Είναι πολύ καλό το δείγμα, γι' αυτό και εμείς το ενισχύουμε με εκδηλώσεις, με συναυλίες. Γιατί ο κόσμος θέλει να βλέπει πράγματα και να χαίρεται. Έχουμε ενισχύσει την καθαριότητα, προσέχουμε την παραλία μας, είναι πάντα καθαρή. Είναι πάντα έτοιμοι να υποδεχθεί τους τουρίστες, οι οποίοι θα μας αφήσουν και αυτό που πρέπει για να επιβιώσει και ο Δήμος και τα μαγαζιά μας. Είδαμε την ανακοίνωση για τις εκδηλώσεις που έχετε τώρα φέτος το καλοκαίρι. Mm-hmm. Πάρα πολλές, έτσι? Πάρα πολλές και έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Για τους κατοίκους και για τους φιλοξενούμενους εκεί στην περιοχή. Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή μίλησε για τα απορρίμματα, είμαστε σε καλό δρόμο εκεί? Ναι, έχουμε σε πολύ καλό επίπεδο καθαριότητας. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κ. Γιάννης Οπουτσούκος, μαζί με το τμήμα καθαριότητας και όλους τους υπαλλήλους, είναι σε άριστη συνεργασία. Και έχουμε πάρει και συμβάσεις καινούργιες ανθρώπων που δουλεύουν στο πράσινο. Έχουμε πάρει ήδη 9, έχονται άλλοι 3, σχεδόν 12, για να ενισχύσουμε το τμήμα πρασίνου και καθαριότητας. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Για δρόμους γενικά, τι έχουμε εκεί? Αν έχουμε αγροτικούς δρόμους φέτος, θα γίνει κάτι, κανένα έργο? Έτρεξε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το είχε πάρει μια εταιρεία και τακτοποιεί και ασφαλτώνει κάποιους μεγάλους αγροτικούς δρόμους που είχαν πολύ μεγάλα προβλήματα. Και τώρα θα κάνουμε μερικές παρεμβάσεις μέσα στο μήνα αυτό, κάποιες εργολαβίες και για ασφαλτικά και για αγροτική οδοπία. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά θέλω να μάθουμε, τα λίγα και καλά, να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται στην περιοχή σας. Αφού με ξέρετε ότι λίγα και καλά λέω εγώ μόνο. Καλημέρα, Δημαρχία, καλημέρα. Καλή σου μέρα.